Γεια σας, είμαι η Μάντι Περσάκη και βρισκόμαστε στην υβριδική τηλεόραση του Open, στην εκπομπή Fitness με τη Μάντι Περσάκη. Σήμερα θα σας δείξω ασκήσεις για κοιλιακούς. 10 λεπτά εύκολες, απλές ασκήσεις που όλοι μπορείτε να κάνετε στο σπίτι για άνω, κάτω και κάτω εγκάρσιους κοιλιακούς. Σήμερα φοράω το ρολόι μου από τη Samsung, το Samsung Galaxy Watch 4 και θα σας δείξω μία από τις πολλές δυνατότητες που έχει και αυτή είναι η καταγραφή των καρδιακών μας παλμών. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ξαπλώνουμε σε ύπτια θέση, χέρια πίσω από το κεφάλι, εισπνοή, εκπνέοντας δουλεύουμε και για ζέσταμα, απλή κάμψη κορμού. Προσοχή, κάμπτω κορμό, δεν κάμπτω αυχένα. Εισπνοή, εκπνοή στο ανέβασμα. Αργά, σταθερά, ελεγχόμενα και φύγαμε. Φυσάω πάνω για 20 επαναλήψεις. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, άλλα 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Πολύ ωραία. Και συνεχίζω εκπνέοντας, ενώνω αντίθετο αγώνα-γόνατο. Φύγαμε. 1. Εναλλάξ. Φυσάω πάνω. Και 2. Η εκπνοή στο δύσκολο μέρος. 3. Βεβαιωθείτε πως φύγετε την κοιλιά σας και δεν πιέζετε τον αυχένα σας. Τα χέρια είναι σαν μαξιλάρι πίσω από το κεφάλι. Και φυσάω στο ανέβασμα. Και πάμε για άλλα 5. 4. 3. Ωραία. 2. 1. Χαλαρώστε. Τεντώστε χέρια πόδια. Ξεκούραση. Λίγα δευτερόλεπτα. Και τώρα ένα πόδι πατάει στο έδαφος. Ένα τεντωμένο. Point ποδοκνημική. Χέρια πίσω από το κεφάλι. Και εκπνέοντας κάνω το κορμό και σηκώνω πόδι. Φυσάμε πάνω για 10 επαναλήψεις. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10. Πάμε το ίδιο από την άλλη πλευρά. Ένα πατάει, ένα τεντωμένο και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ξεκούραση, τεντώνουμε χέρια πόδια και χαλαρώνουμε. Πολύ ωραία και συνεχίζουμε με κάτω εγκάρσιους κοιλιακούς. Οι κάτω κοιλιακοί μας γενικά είναι πιο δύσκολοι για να γραμμώσουν, γι' αυτό δίνουμε έμφαση. Κλειδώνουμε μέσα τα ισχυά, αφαλώς προς τη σπονδυλική στήλη. Πάντα προσοχή να μην κάνει υπερέκταση μέση μας, πάρα πολύ σημαντικό. Σταθερή γωνία κατά από τα γόνατα και κατεβάζω μία το ένα, μία το άλλο πόδι. Εισπνέω και εκπνέω. Προσοχή να μην κάνει υπερέκταση μέση, φύγαμε για 20. 1. Δουλεύετε μαζί μου, αργά, σταθερά, ελεγχόμενα, ωραία. Δώστε έμφαση στην τεχνική και τις πληροφορίες που δίνω στην κάθε άσκηση για να προστατεύουμε το μυοσκελετικό μας σύστημα, να μην έχουμε τραυματισμούς. Αν νιώσετε ενόχληση, σταματάτε, ξεκουράζεστε και συνεχίζετε αργότερα. Συνεχίζουμε άλλες 10 επαναλήψεις. 2. Ωραία. 3. Ωραία. 4. Αναπνέετε κανονικά, δεν κρατάτε την αναπνοή σας. Ωραία. Λίγο ακόμα. 2. Τελευταίο. Πολύ καλά και ξεκούραση ξανά. Χαλαρώνουμε. Τεντώνουμε χέρια πόδια. Πάρα πολύ ωραία. Και αστράγαλο στο γόνατο. Χέρια πίσω από το κεφάλι. Και τώρα
πλάι σηκώνομαι και εκπνέοντας ενώνω αντίθετο αγκώνα γόνατο. Αυτή είναι η κίνηση. Προσπαθώ να ενώσω αντίθετο αγκώνα γόνατο. Φύγαμε για 10. 1. Φύσαω πάνω. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 και 10. Το ίδιο από την άλλη πλευρά. Φύγαμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10. Πολύ ωραία. Σηκωνόμαστε. Τα πόδια από τη μία πλευρά και πάμε για διάταση ορθού κοιλιακού. Στρίβω τον κορμό και κοιτάω λίγο ψηλά πάνω διαγώνια. Χαλαρώνω την αναπνοή μου. Μένω λίγα δευτερόλεπτα και το ίδιο από την άλλη πλευρά. Πάρα πολύ ωραία. Ξεκούραση. Και πάμε σε πλάγια θέση τώρα. Ένα πόδι λυγισμένο, ένα τεντωμένο. Ένα χέρι πίσω από το κεφάλι για να μην ενοχλεί αυχένας. Από πίσω φυσάω στο ανέβασμα. Εισπνοή και έκπνοη πάνω. Φύγαμε μαζί για 10 επαναλήψεις. 1. Φυσάω πάνω. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Χαλαρώνουμε. Και συνεχίζουμε αυξάνοντας προοδευτικά το βαθμό δυσκολίας. Ένα χέρι στο κεφάλι, ένα μπροστά στο στήθος, ενωμένα τα πόδια και δουλεύουν μαζί σαν ένα. Φυσάω στο ανέβασμα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Πολύ ωραία και έχουμε άλλη μία άσκηση πριν γυρίσουμε από την άλλη πλευρά, αφού έχουμε ζεσταθεί καλά και στους πλάγιους κοιλιακούς, σε αγκώνα, χέρι πάνω και εκπνέοντας τεντώνω. Αν δεν μπορείτε, μένετε στην προηγούμενη άσκηση και δουλεύετε άλλες 10 επαναλήψεις. Φύγαμε. Φυσάω στο τέντωμα και 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10. Πολύ ωραία. Χαλαρώνουμε, διατείνουμε. Ξεκούραση. Κοιτάμε πάνω διαγωνία. Και φύγαμε από την άλλη πλευρά και τις τρεις ασκήσεις μας. Ξαπλώνω. Ένα χέρι στο κεφάλι. Το κάτω πόδι είναι λυγισμένο για να προστατεύει τη μέση. Μεγάλη προσοχή στην τεχνική, μεγάλη προσοχή στις πληροφορίες που σας δίνω στην κάθε άσκηση και φύγαμε, φυσάω στο δύσκολο μέρος. Και 2, 3, 4, πάμε να ανεβάσουμε λίγο πάλι όμως, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ξαπλώνω, ωραία, ένα χέρι στο κεφάλι, ένα μπροστά στο στήθος, ενωμένα πόδια και δουλεύουν μαζί σαν ένα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και φύγαμε για την τρίτη άσκηση για προχωρημένους. Υπενθυμίζω, αν δεν μπορείτε να την κάνετε, μένετε στην προηγούμενη άσκηση και τη δουλεύετε άλλες 10 επαναλήψεις και φύγαμε, φυσάω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10. Και πάμε να σηκωθούμε. Οκλαδόν, ίσια πλάτη, εξωθώρακας κάτω η ώμη. Πάμε να διατείνουμε καλά. Μακραίνω, αναπνέω κανονικά. Εισπνοή και έκπνοη, μακραίνω, χαλαρώνω, στρίβω. Πολύ ωραία. Και τώρα που τελειώσαμε την προπόνησή μας,
πάμε να δούμε στο Samsung Galaxy Watch 4 ρολόι μου τους καρδιακούς μου παλμούς. Μπορείτε να τους δείτε φυσικά καθ' όλη τη διάρκεια της άσκησης, ωστόσο εγώ επιλέγω να τους δω τώρα στο τέλος, γιατί παίρνω μια πάρα πολύ σημαντική πληροφορία. Και ποια είναι αυτή? Ανάλογα με τους παλμούς τους οποίους δουλεύετε, φαίνεται αν δουλεύετε την αερόβια ικανότητά σας ή την αναερόβια ισχύ σας. Αν λοιπόν δουλεύουμε την αερόβια ικανότητα ή την αναερόβια ισχύ, δεν έχει να κάνει τόσο με τη μορφή άσκησης, αλλά με τους καρδιακούς μας παλμούς. Και πάμε λοιπόν να δούμε με το ρολόι μου πώς το βλέπουμε αυτό και τι καρδιακούς παλμούς έχω αυτή τη στιγμή. Και πάμε λοιπόν να δούμε μία από τις πολλές δυνατότητες που έχει το ρολόι μου. Και πάμε σιγά σιγά στους καρδιακούς παλμούς. Ωραία. Όπου εμένα αυτή τη στιγμή είναι στους 100, αφού έχω ξεκουραστεί. Και όπως είπαμε, το να γνωρίζουμε τους καρδιακούς παλμούς στους οποίους δουλεύουμε είναι μία από τις σημαντικότερες πληροφορίες που πρέπει να έχουμε κατά τη διάρκεια της άσκησής μας. Καλή προπόνηση!